Ένα μεγάλο πόνημα. Καλησπέριζω τον μπουκωμένο γκουρού του έρωτα και το μικρό παρατρεχάμενο δίπλα του. Πριν από λίγο, συζητάγαμε τον αδερφό μου για τις διάφορες περιπτωσάρες που κάναμε παρέα κατά καιρούς και θυμηθήκαμε τον Θοδωρή τον Μπουρίτο, του οποίου η ιστορία είναι άκρως διδακτική. Λοιπόν, ο Θοδωρής ήταν από την Καρδίτσα, ή μάλλον από ένα χωριό εκεί κοντά και σπούδαζε στην Πάτρα, σε μια σχολή που ακόμα δεν έμαθα ακριβώς τον τίτλο της και το αντικείμενο της. Κάτι με υλικά ήταν πάντως στο πανεπιστήμιο. Τον είχα γνωρίσει στο κυλικείο των ΑΘΕ. Προφανώς κάποια σχολή τώρα είναι αυτή, και τον συμπάθησα αμέσως γιατί ήταν ο κλασικός Βορειοελλαδίτης, ντόμπρος μέχρι αηδίας και έξω καρδιά. Το παλικάρι τα είχε μια κοπέλα από τα 16 του. Καλή κοπέλα, αλλά κομματάκι χοντρή. Όποτε έβλεπε κανένα τουμπανάκι νέτο, και ειδικά αν ήταν ζευγαράκι με κανένα άκυρο, έλεγε όλο παράπονο. Αχ, να μου τύχει και εμένα κανένα τέτοιο. Θα το ξεφτώ. Θα το κερνάω μέχρι να μου πέσουν τα νεφρά. Ο Θοδωρής λοιπόν, μιλάμε για 6 χρόνια πριν, είχε πάει με κάτι πυριώτες σε ένα μαγαζάκι ολίγων. Τι είπα, περίεργο, ναι. Λολόμπαρο, ναι. Επί της Αγίου Ανδρέου. Εκεί αφού πια μερικά ποτά, για να ακριβολογούμε, τους κέρασε μερικά ποτά, αυτοί βρήκαν μια άλλη παρέα και τον ψιλοπαράτησαν. Τότε λοιπόν είδε μια ξανθιά, πολύ τσοντοκατάσταση, να τον κοζάρει και αποφάσισε να χωθεί. Χώθηκε λοιπόν και με συνοπτικές διαδικασίες του πρότεινε να πάνε σπίτι της. Στη διαδρομή του είπε πως θα είναι σπίτι και συγκάτοικός της και για να μην πολυλογούμε, του πρότεινε τριολέ. Με το που ανέβηκα στο διαμέρισμα, ο Μπουρίτο, χωρίς να χάσει χρόνο, ξεχύθηκε πάνω στην ξανθιά, χωρίς να δώσει σημασία στη χοντρή που είχε εμφανιστεί. Παρέθεση, σιγά άλλη μια χοντρή. Πρώτη φορά ήταν. Όρμηξε στο κρεβάτι, ανέβηκε το ξανθό από πάνω και άρχισε να κάνει τα δικά του. Και ξάφνου επανεμφανίστηκε η χοντρή γυμνή, φορώντας μια ζώνη με ένα ομοίωμα. Πέους. Ναι, ναι. Μυθικών διαστάσεων, ναι. Ακόμα και για υποσαχάρια Αφρική. Με το που την είδε, πέταξε το ξανθό από πάνω, άρπαξε ό,τι βρήκε μπροστά του από τα ρούχα του και το βάλε στα πόδια. Την επόμενη μέρα, έντρομος και χαρούμενος συνάμα, διηγήθηκε μέσα σε άκρη στην παραπάνω ιστορία. Κάποιος αδαής από την παρέα τον ρώτησε: «Φίλε, γιατί έφυγες?» Τότε αυτός απάντησε: «Γιατί θα μου τον εκάνανε Μπουρίτο». Εξού και το Θοδωρής ο Μπουρίτο. Μετατιμής Μιλένκο Τσέπης και ο τίμιος γραφιάς του Αρτεμίνιο Άφραγκη. Μάλιστα. Συγκινητική ιστορία, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο τιμά την παρέα μου και εμένα που σε μάτς ΠΑΟΚ Πανθρακικός και μετά από σκληρό φάουλ του επιθετικού από την Μπουρκίνα Φάσο στον Κοντρέρας, άρχισα να σιγοτραγουδάω σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, κάρτα στο διαλό, κάρτα στο διαλό, και ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Και μεγάλη αλήθεια, ο Μοδεστό είναι ο φραν της Βροχοπούλου. Λέει, ο φαν του Τζανί. Λοιπόν, εσύ ο ψηλός είσαι μεγάλος ο φως. Ακούστε ιστορία τώρα. Ακούστε μια στενάχωρη ιστορία. Εσύ ο ψηλός είσαι μεγάλος ο φως που μας αποτρέπεις όλους από τη φιλική προσέγγιση μιας γκόμενας. Όλα ξεκίνησαν πριν κανένα χρόνο τέτοια εποχή. Γνώρισα δύο κοπέλες, τη Νίτσα και τη Λίτσα, φίλες κολλητές ψευδόνυμα. Και τα δύο καλά νέτα. Η Νίτσα όμως είχε κάτι στο ξεχωριστό. Για την ακρίβεια είναι αυτή που όλοι μας θα θέλαμε να παντρευτούμε, αν πάρουμε αυτή την απόφαση κάποια αποφράδα μέρα. Την ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά. Ξεκίνησα φιλικά και με τις δύο, αλλά από τις συμβουλές σου ψηλέα, κατάλαβα ότι πρέπει να το πάω κατευθείαν στο στόχο, που ο πρώτος και ο κύριος ήταν η Νίτσα. Το αποτέλεσμα ήταν να φάω πίτα και να με κυνηγάει ο γκόμενός της να μου ρίξει ξύλο, τον οποίο δεν ήξερα καν ότι υπήρχε μέχρι να φάω πίκρα. Τσαντίστηκα, στεναχωρήθηκα, αλλά η φωνή μέσα μου μου έλεγε ότι δεν έπρεπε να καταντήσω πάλι μόνος μου να τη βροντάω. Ξαναξεκίνησα λοιπόν με τη Λίτσα αυτή τη φορά στο πολύ φιλικό. Μιλάγαμε για γκόμενους, φίλους, εχθρούς και άλλες θέσεις χαζομάρες, αλλά το πράγμα δεν ήρθε να πηγαίνει πουθενά μα πουθενά. Σκεφτόμουν ότι ο τρόπος που προσεγγίζω τις γκόμενες ήταν άθλιος και γενικά με είχε πάρει από κάτω. Αλλά ήρθε ένα τηλεφώνημα που έφερε τα πάνω κάτω. Ήταν η Λίτσα που μου είπε ότι ποτέ κανείς άντρας δεν ήταν τόσο κοντά μαζί της και ότι με θέλει σαν τρελή και κολλασμένη. Και όντως έτσι ήταν. Την είχα κάνει δικιά μου, έλειωνε για μένα. Και εγώ σε έβριζα ρε ψηλά για αυτά που έλεγες. Αλλά εγώ για να είμαι εξηγημένος της είπα ότι δεν θέλω σχέση. Αυτή το δέχτηκε με επιφύλαξη. Παίχτηκε φάση για την ακρίβεια πολλές φάσεις για μήνες, αλλά δεν είχα κεράσει ακόμα. Στο μεταξύ, η Νίτσα είχε χωρίσει και η επικοινωνία μαζί της έγινε πιο στενή, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Με τη Λίτσα κάναμε καλό παιχνίδι, αλλά δεν ήθελα ακόμα να της βάλω γκολ. Ήθελε σχέση, λέει, μόνο έτσι θα κέρναγα. Εγώ προφανώς δεν ήθελα κάτι τέτοιο γιατί είχα το μυαλό μου στη Νίτσα. Τα σπάσαμε λοιπόν και προσπάθησα πάλι να επικεντρωθώ στο βασικό στόχο. Πήγα μετά από κανένα μήνα λοιπόν και ξαναεξηγήθηκα στη Νίτσα. Της είπα τι ένιωθα για αυτήν και προς μεγάλη μου έκπληξη μου είπε πως ένιωθε και αυτή το ίδιο, αλλά, όπως μου είπε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα μεταξύ μας γιατί η Λίτσα σε αγαπάει και δεν μπορεί να σε ξεχάσει με τίποτα. Έχει πέσει σε κατάθλιψη που σε έχασε και δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό στην καλύτερη μου φίλη. Αποτέλεσμα, η Νίτσα τα έφτιαξε με τον πρώην της, η Λίτσα με ένα φίλο μου και εγώ έμεινα μόνος μου να τη βροντάω. Όχι στο φιλικό μου λοχτό κέρασμα. Ωστε. Έρχεσαι στα λόγια μας. Αχ. Και όποιος θέλει τα πολλά τι χάνει. Και όλα. Τη Νίτσα και τη Λίτσα. Και τη Νίτσα και τη Λίτσα και τη Βροντίτσα. Έτσι. Με τη Βροντίτσα δεν τη χάνεις ποτέ. Εντάξει.
Μου καταλάβατε. Διδάγματα είναι αυτά. Ο οποίος τύπος, εν πάση περιπτώσει, τον έβριζε, τον είπε χοντρή πόρνη. Το Ρούνι. Ναι. Λοιπόν, και ό,τι φτά θα σου σπάσω το κεφάλι και τέτοια, κάτι τέτοιο. Και το Ρούνι του απάντησε, έλα να το κάνεις, θα σε ρίξω ανέστητο σε 10 δευτερόλεπτα. Είπε, και του έκλεισε ραντεβού κανονικά έξω από το, από το προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ. Μάλιστα. Λοιπόν. Σε... Και μόλις έχεις πάρει και πρωτάθλημα και έχεις αφήσει πίσω τη Λίβερπουλ. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή έχεις σπάσει ας πούμε αυτό το ακατάρρευτο ρεκόρ και σε λέει χοντρή πόρνη. Και έχεις κάνει και τη μεγάλη γραφικότητα ότι στο καθιερωμένο session της εβδομαδιαίας σου χαλάουας έχεις ξύσει όλο το στήθος και έχεις αφήσει ένα 19 με τρίχες πάνω στο στέρνο σου. Γελίε! Κονιόρδε! Ένα 19 με τρίχες και ποζάρεις κιόλας. Αυτό δεν θα πάει δίπλα στην πλάτη του αλλού που κάνει τατουάζ το Rooney με τη φανέλα της City. Δηλαδή να μπαίνει από τη μία τατουάζ Rooney με φανέλα City και από την άλλη ο Rooney με το, με το στήθος, με τις τρίχες να γράφουν το 19 μπροστά. Έτσι. Και από δίπλα ο άλλος δίπλα να το λέει χοντρή πόρνη. Είναι αυτό το χαρούμενο τρίο που να πίνει pints στην pub. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η δική μου θητεία. Στο ίδιο στρατόπεδο με μένα υπήρχε ένας τύπος ονόματι Σάβα Παναγιώτης. Όμως επειδή υπήρχαν και άλλοι με το ίδιο επώνυμο, συστηνόταν ως Σάβα Π. Ένα πρωινό σε αναφορά του τάγματος το ρωτάει ο λοχαγός άλλου λόγου. Ποιος είσαι εσύ? Ο Σάβα Π, απαντά ο στρατιώτης. Τι πήρε, ξαναρωτά ο λοχαγός. Κεφαλαίο, απαντά ο μικρός Θεούλης. Λέει, ο Ρασίδη, τι τρέλα μου, είναι ανίκητη τρέλα μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σκηνικό στη δική μου πενταήμερη που βρεθήκαμε σε ξενοδοχείο με σχολείο από άλλη πόλη, εν πάση περιπτώσει, επαρχιακή. Ναι. Λοιπόν. Προσπαθώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Βρέστε σε παρακαλώ. Η μεγαλύτερη χαρά του σχολείου μου, αν για να το πω έτσι, ήταν η κόρη του παπά. Έδωσε χαρά σε πολύ κόσμο. Καταλαβαίνω. Δεν, ναι. Σε πολύ κόσμο. Όσους πρόλαβε, γιατί τώρα ένας άνθρωπος, ξέρεις. Κοινωνήσατε, έτσι. Όποιος πρόλαβε. Όποιος πρόλαβε, εκκλησιάστηκε. Ναι. Δηλαδή, ρε, λέει, η κόρη του παπά βάφτισε πολλούς από αγόρια σε άντρες. Μπορεί να το πεις και έτσι. Μπορεί να το πεις και έτσι. Στην Κολεμβίδα του Σιλοάμ. Έτσι. Βούτυξαν πολύ. Έτσι. Το περίπτερο της γειτονιάς κατεβαίνω κατά τις 11 να πάρω εφημερίδα. Στα πλάγια του περιπτέρου, ο παπάς της περιοχής και γνωστός μπίχτης ξεφυλίζει τσοτοπεριοδικά. Τον παίρνω μάτι και μια κίνηση ευνηδιασμού πετάγομαι ξαφνικά μπροστά του. Καλημέρα, πάτερ, του λέω. Αυτός τα χάνει, πετάει τα τσοντόφυλλα ρονάρο στο ράφι και μου απαντάει ο Θεούλης μου φωνή 4. Καλά, παιδί μου, καλά, εδώ ψάχνω τη βιζάπη για την παπαδιά. Λοιπόν, στο ρυθμό του τραγουδιού που ακούσαμε στις 10.30, τρεις φόρμες, 1,5 χιλιάρικο η μία. Πάρει και άλλη μία, κι άμα δεν έχεις μία, μην πάρεις καμία, κάνε οικονομία. Αλλά... Πόσο τιμή τύπο που όταν ρώτησα τι ώρα είναι, μου απάντησε φωνή 4. Γιατί να σου πω ρε μεγάλε, μαζί το πήραμε το ρολόι. Πόσο τιμάει την κοπέλα μου, από όταν σας ακούγαμε από το αυτοκίνητο με ρωτάει, μα καλά, τι ξεχωριστά έχουν κάνει αυτοί οι δύο και τους ρωτάνε όλοι για κομμενικά, λέει ο Lady Gagatsis. Και εμείς το ίδιο να ρωτήσω. Μιλάει αυτό, μιλάει ο φίλος μου, μπουρου, αυτά και τα λοιπά. Μιλάει, κλείνω τηλέφωνο και της λέει, έλα θα τα πούμε το απόγευμα, φιλάκια, γεια. Και καθώς γυρίζει να φύγει, ο άλλος τύπος με τον οποίο δεν είχαν καμία σχέση, δεν γνωρίζοντας, άγνωστο μέχρι τώρα, 20 χρόνια μετά, για ποιο λόγο, γυρίζει, τον σταματάει και του λέει, συγγνώμη, του λέει. Του λέει ο φίλος μου, ναι, τι, με τη μάνα μου μιλάγες. Μήπως τελεγά το δεν είχε πάθει τίποτα περνάω στη Τζαμαρία, να αλυφίσει στο μπισινό του τύπου που κοιμάται και σε ένα προφυλακτικό βάζουμε λευκό κρεμοσάπουνο και το αφήνουμε δίπλα του στο κομμωδίνο. Ο τύπος που κοιμόταν λοιπόν ξυπνά αργότερα, νιώθοντας το τσούξιμο από την αλυφή στο συγκεκριμένο σημείο και βλέπει και το εντός εισαγωγικών χρησιμοποιημένο προφυλακτικό δίπλα του. Έχετε και μας λέει, ρε μαλάκες, ναυτώσατε. Τι ωραία. Άλλο ένα προλαβαίνουμε, Τάκη. Εμείς πήγαμε 7 ημέρη Καλυθέα με το 7ο Καλυθέας, 2006. Στο οποίο θέλω να δώσω χαιρετίσμα σε όλα τα παιδιά. Κατά την παραμονή μας, Φλωρεντία, σε ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο. Τρέχοντας και αναρωτιόμουν αν θα προλάβω. Μπαίνω θολωμένος από το κόψιμο στο δωμάτιο και κατευθείαν στην τουαλέτα και δίνω μάχη με το θεριό.
Με το που βγαίνω συνειδητοποιώ ότι είναι μέσα ο τρίτος από τους συγκάτοικους με τρία νέτα, όπου με τη μία έπεσε κατάσταση. Αποτέλεσμα, βγήκαν όλοι έξω από τα ποντίκια τρέχοντας. Λέει Φελής Αβιντάλ. Μάλιστα. Εντάξει. Τι να πεις τώρα. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με μανού. Είναι μεγάλη αστοχία, εφάμιλη θα τη χαρακτήριζα, με το να συναντήσει κοπέλα η οποία πέσει εδώ είναι εύσωμη, να τη πει πότε γεννά και να σου πει δεν είμαι έγκυο. Μια γκέλα που έχει γίνει επανειλημμένο. Όχι από μένα. Την έχω δει όμω να γίνεται μπροστά στα μάτια μου, α πούμε, με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Την έχω δει πολλέ φορέ. Έχω πετύχει αυτήν την ατάκα. Ρόμπα. Α, πότε με το καλό. Τι πράγμα. Δεν γεννά, όπου να είναι. Τέταρτο, πέμπτο μήνα. Όχι. Λοιπόν, πάω στο γυμναστήριο πρώτη μέρα. Πόσο με τιμά που ρώτησα τη γυμνάστρια, πόσο καιρό χρειάζομαι για να φτιάξω μπούτια σαν του τιμή Ζουέλε Παλέ. Απλά με κοίταξε με απορία και φόραξε ένα συνάδελφό τη, Λεοντάρη Γκαρσία Νταρσία. Όλοι οι γκόμενοι νέτων που γουστάρουμε είναι μαλάκες. Βεβαίως. Ναι. Στα μάτια μας, ναι, βέβαια. Τι μάει νέτο στις οικογενειακές ιστορίες που είναι 25χρονο μελανούρι τουμπανούρι παντρεμένη με πουρό ιδιοκτήτη. Συγγνώμη. Ιδιοκτήτη καφενέ και τον κερατώνει με τον αλήθρο ανιψιό του.